σας, παιδιά! Είμαι η Πόλη. Καλώς ήρθατε και πάλι στο blog μου. Από τότε που ανακάλυψα αυτόν τον χάρτη, δεν μπορώ να σκεφτώ τίποτα άλλο. Ανυπομονώ να εξερευνήσω όλα αυτά τα μέρη. Θέλετε να έρθετε στην περιπέτεια? Ναι! Μισό λεπτό. Mm? Πρέπει να ανοίξω την κάμερα. Θέλω να το τραβήξω για το blog. Πάμε, λοιπόν! Μείνε δύναμη! Εντάξει. Πώς θα πάμε σε αυτά τα μέρη? Το γράμμα της γιαγιάς έλεγε κάτι για σκούτερ. Πρώτα πρέπει να μπούμε στο χάρτη. Ίσως υπάρχει μια μαγική φράση που πρέπει να πούμε. Hey, τι είναι αυτό? Μοιάζει με... ένα διαβατήριο! Αυτό εννοούσε η γιαγιά όταν είπε με για το διαβατήριο της περιπέτειας. Με αυτό θα εξερευνήσουμε το χάρτη. Όμως, πώς θα το χρησιμοποιήσουμε? Αφού για να γίνουμε μικρές λέμε μίνι δύναμη και κρατάμε το μενταγιόν, τι λέτε να πούμε μίνι ταξίδι καθώς κρατάμε το διαβατήριο? Καλή ιδέα, Πόλη! Μίνι ταξίδι! Τι λέτε να πούμε μίνι ταξίδι ενώ θα κρατάμε το διαβατήριο και θα δείχνουμε ένα μέρος στο χάρτη? Ας το δοκιμάσουμε! Να δείξουμε το λάμα! Μίνι ταξίδι! Τα καταφέραμε! Μπήκαμε στον χάρτη! Είμαστε σε ένα μουσικό φεστιβάλ! Ονόματα, παρακαλώ! Πόλη, Λάιλα και Σάνι! Είστε οι επόμενες! Βιαστείτε! Έχετε αργήσει πολύ! Έχουμε αργήσει γιατί? Μα μόλις φτάσαμε! Τα ονόματά σας είναι στη λίστα για να τραγουδήσετε στο φεστιβάλ Λάμα Ράμα! Πώς? Μα πώς μπήκαμε στη λίστα? Η γιαγιά, μάλλον αυτή θα μας έβαλε! Λοιπόν, όπως λέμε και εμείς τα Λάμα, το σόου δεν σταματάει! Ακολουθήστε με! Δεν νομίζω ότι είμαι έτοιμη να τραγουδήσω μπροστά σε τόσο κόσμο. Δεν έχουμε ετοιμάσει τίποτα. Δεν πειράζει. Μπορούμε όμως να αυτοσχεδιάσουμε. Υπάρχει ένα τραγούδι που ξέρουμε όλες απ' έξω. Σπίτι τώρα. Νομίζω πως η Σάνι έχει μια ιδέα. Μίνι ταξίδι επιστροφής. Κοιτάξτε αυτή την τέλεια δισκομπάλα που μου έδωσε ο Λάμα Ντάν. Την επόμενη εβδομάδα θα πάμε και σε άλλες περιπέτειες με το διαβατήριο. Υπάρχουν τόσα πολλά καινούργια μέρη για εξερεύνηση στο χάρτη. Τα λέμε αργότερα με περισσότερες περιπέτειες. Αντίο! Γεια σας, παιδιά! Είμαι η Πόλη. Καλώς ήρθατε και πάλι στο blog μου. Επιτέλους, βρήκαμε πώς να ταξιδεύουμε στο χάρτη. Οπότε, μαντέψτε τι θα κάνουμε σήμερα. Θα εξερευνήσουμε την επόμενη τοποθεσία του χάρτη. Γιαχού! Μίνι δύναμη! Ωραία! Ποιος είναι ο προορισμός μας? Αυτός! Το κουτί με το χυμό. Μίνι ταξίδι! Wow! Είμαστε σε ένα τροπικό δάσος! Είναι τέλειο! Ας εξερευνήσουμε! Κοιτάξτε! Εκεί έχει τρία σκούτερ! Διαλέγω το ροζ! Ναι! Τι είναι αυτό εκεί πέρα? Μάλλον είναι το κουτί που έδειχνε ο χάρτης. Είναι μια τροπική τίκη καλύβα. Έχει και αχυρένια σκεπή. Πες
παίζει και πολύ καλή μουσική. Ακούστε το τραγούδι. Νομίζω πως είναι το καλύτερο μέρος για να κάτσουμε και να χαλαρώσουμε. Ναι, αλλά πώς θα περάσουμε από το ποτάμι για να φτάσουμε εκεί? Το νερό είναι πολύ βαθύ για να περάσουμε με τα πόδια ή με τα σκούτερ μας. Να περπατήσουμε στην όχθη για να βρούμε ένα πιο ρηχό σημείο. Κοιτάξτε αυτές τις πανέμορφες πέτρες. Μπορεί να δείχνουν ένα ρηχό κομμάτι για να περάσουμε. Περίεργο! Κάτι μου θυμίζει αυτή η μουσική! Είναι απίθανο! Πρέπει να το καταγράψω για το blog μου! Το βρήκα! Η μουσική είναι ίδια με αυτή που ακούγαμε από την τροπική καλύβα πριν! Ενδιαφέρον! Ας προσπαθήσουμε να παίξουμε το τραγούδι που έπαιζε και στην καλύβα! Τι είναι αυτό? Νομίζω ότι μόλις συνθέσαμε το πιο στυλάτο τζιπ για να περάσουμε το ποτάμι. Γιουχου! Αυτό ήταν πραγματικά φανταστικό! Ωραίος ρυθμός, Πόλη! Μα βέβαια! Ήταν εδώ η γιαγιά! Μουσική, μαγικές πέτρες και οι καλύτερες φίλες μου! Θα σας δω την επόμενη εβδομάδα για μία ακόμα περιπέτεια με το διαβατήριο! Γεια σας, παιδιά! Είμαστε η Πόλη, η Σάνη και η Λάιλα! Καλώς ήρθατε και πάλι στο blog μου! Όπως βλέπετε, είμαστε έτοιμες για το Halloween! Στολές, καραμέλες, φαντάσματα! Συνήθως πάμε για φάρσα ή κέρασμα με τον Νίκολας, αλλά για κάποιο λόγο είπε ότι δεν μπορεί να έρθει φέτος. Οπότε, σκεφτήκαμε ένα καινούργιο σχέδιο. Να ταξιδέψουμε σε μια τρομακτική μίνι περιπέτεια. Μίνι δύναμη! Λοιπόν, πού θα ταξιδέψουμε? Στο Λούνα Πάρκ. Ζητώ! Ναι! Μίνι ταξίδι! Επομένω, Λούνα Πάρκ σίγουρα είναι αρκετά τρομακτικό. Όμως είναι πολύ ωραίο που δεν υπάρχει κανένας άλλος. Ναι! Ξέρεις τι σημαίνει αυτό. Δεν έχει ουρές. Πάμε! Το είδατε αυτό? Νομίζω πως είδα φάντασμα. Πιστεύω πως έχεις επηρεαστεί από την τρομακτική ατμόσφαιρα. Ας πάμε σε άλλο παιχνίδι. Hey, την είδατε αυτή την κολοκύθα? Ίσως τελικά να μην είμαστε μόνες μας εδώ. Περίεργο. Δεν γίνεται. Είμαστε οι μόνες εδώ αυτή τη στιγμή. Σας την έφερα! Θυμάσαι πέρυσι που με τρόμαξες εσύ, Πόλη? Φύγε, φύγε, φύγε! Φέτος ήταν σειρά μου να σας τρομάξω. Ωραίο αστείο, Νίκολας. Μας την έφερες. Εγώ πρέπει να σε ευχαριστήσω, επειδή η ιδέα μου ήρθε όταν είδα το blog σου. Όμως, Νίκολας, πώς ήρθες εδώ? Ξέρεις, μπορεί να βοήθησε λίγο η γιαγιά σου. Μα βέβαια.
Χάρη σε αυτήν μπόρεσα να έρθω εδώ νωρίτερα για να στήσω όλες τις παγίδες. Μάλιστα, αυτό ήταν καταπληκτικό. Όμως, τέλειωσε η ώρα για φάρσες και τώρα ήρθε η ώρα για διασκέδαση. Αυτό ήταν το καλύτερο Halloween που πέρασε ποτέ μου. Ναι! Χαρούμενο Halloween σε όλους σας! Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα στο κανάλι μου για μια ακόμα καινούργια περιπέτεια με το διαβατήριο. Αντίο! Γεια σας, παιδιά! Είμαστε η Πόλη, η Σάνη και η Λάιλα. Τώρα που βρήκαμε το μαγικό κουμπί με το αστέρι, ανυπομονούμε να εξερευνήσουμε το χάρτη. Ποιος θέλει ακόμα μια περιπέτεια με το διαβατήριο? Εγώ! Να ξαναπάμε στη χώρα των Λάμα και να εξερευνήσουμε κι άλλο. Και βέβαια! Μίνι δύναμη! Ναι! Μίνι ταξίδι! Γεια σας! Ευτυχώς ήρθατε πάνω στην ώρα για το σημερινό συνέδριο χειροποίητων κατασκευών. Να σας δείξω τη σκηνή σας. Την σκηνή μας? Ποια σκηνή? Ευχαριστούμε. Με λένε Dan. Σωστά. Ευχαριστούμε, Dan. Όμως δεν έχουμε δηλώσει συμμετοχή για τίποτα. Νομίζω πως όλες μας ξέρουμε ότι και πίσω από αυτή την περιπέτεια κρύβεται η γιαγιά Πόγκε. Νομίζω θα είναι συναρπαστικό. Το μόνο πρόβλημα είναι... δεν έχουμε να παρουσιάσουμε τίποτα στο συνέδριο. Γρήγορα, Πόλη, σκέψου τα μπλοκ σου. Ποια κατασκευή σου μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε σαν έμπνευση? Για να σκεφτώ. Το βρήκα! Μπορούμε να φτιάξουμε χειροποίητα βραχιολάκια φιλίας. Όχι, μάλλον δεν μπορούμε. Δεν έχουμε καθόλου υλικά για να τα φτιάξουμε. Να χρησιμοποιήσουμε το κουμπί για να ταξιδέψουμε σε τροπικό κουτί. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις μουσικές πέτρες από το ποτάμι σαν κάντρες για τα βραχιολάκια. Και μπορούμε να τις δέσουμε με αυτές τις κλωστές που κράτησα σαν ενθύμιο από το βασίλειο του Μονόκερου. Πανέξυπνες ιδέες, κορίτσια! Νομίζω πως είμαστε έτοιμες να επιστρέψουμε. Κυρίες, κύριοι και Λάμα, το συνέδριο χειροποίητων κατασκευών ανοίγει τις πόρτες του σε 3, 2, 1. Πάνω στην ώρα! Κοιτάξτε ποιες είναι εδώ. Είναι η Αλιάνα και η πριγκίψα Ρέιν. Γεια σας, κορίτσια. Τι καλά που σας συναντήσαμε εδώ. Τι είναι αυτά εδώ? Κλείστε τα μάτια σας και απλώστε τα χέρια σας. Θέλω να το τραβήξω αυτό για το blog μου. Φτιάξαμε βραχιολάκια φιλίας. Για να θυμίζουν στις φίλες μας ότι μπορούν να βασίζονται πάνω μας. Τα λατρεύω! Είναι πολύ όμορφο δώρο. Σας ευχαριστούμε για το χειροποίητο ενθύμιο. Ορίστε, εγώ έφτιαξα αυτό για εσάς. Ευχαριστούμε! Σκέφτηκα ότι θα σας άρεσε. Το λατρεύουμε! Εντάξει, παιδιά, πρέπει να κλείσω τώρα. Πείτε αντίο! Αντίο! Θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα για μια ακόμα περιπέτεια με το διαβατήριο. Γεια σας, παιδιά! Είμαι η Πόλη. Μαντέψτε ποιες τέλειωσαν μόλις την επιστημονική εργασία τους. Ώρα να περάσουμε την υπόλοιπη μέρα με μια καινούργια περιπέτεια. Με μια μαγική περιπέτεια. Θα πάμε όλοι μαζί στο Λούνα Πάρκ για να παίξουμε με όλα τα παιχνίδια. Μίνι δύναμη! Μίνι ταξίδι! Τι συμβαίνει? Νομίζω πως γίνεται ένας διαγωνισμός παγωτού. Κοιτάξτε όλες αυτές τις υπέροχες γεύσεις. Μαλλί της γριάς, ζελεδάκια με φρούτα. Γεύση σοκολατένια έκπληξη. Επαιτειακή γεύση με τα κεράσι. Αυτό πρέπει να το δοκιμάσω. Λοιπόν, τι γεύση έχει? Υπέροχη. Έχει τη σωστή ποσότητα μέντας και κερασιού.
Και η γλώσσα σου έγινε μέντα κεράσι. Μάλλον θα είναι μαγικό παγωτό. Θέλω να δοκιμάσω τη γεύση σοκολατένια έκπληξη. Wow! Γεια σου, πριγκίπισσα Ρέιν. Χαίρομαι που σε βλέπω εδώ. Θα ήθελα πολύ να δοκιμάσω το παγωτό σου. Λυπάμαι πολύ, κορίτσια, αλλά ξέχασα πίσω στο σπίτι το μαγικό συστατικό που χρειάζομαι για να φτιάξω το παγωτό ουράνιο τόξο. Όμως δεν μπορώ να φύγω από το κιόσκι, γιατί τότε θα αποκλειστώ από το διαγωνισμό. Μην ανησυχείς, θα στο φέρουμε εμείς. Ευχαριστώ, αλλά δεν είναι εύκολο να το βρείτε. Η χρωματιστή τρούφα είναι κρυμμένη πίσω από το τρίτο ουράνιο τόξο στα δεξιά, αμέσως μετά τον πέμπτο μονόκερο στα αριστερά. Μάλιστα! Τρίτο ουράνιο τόξο! Εντάξει! Φύγαμε! Πόσο δύσκολο να είναι να βρούμε ένα ουράνιο... Μάλιστα! Ας βρούμε τη χρωματιστή τρούφα! Πανεύκολο! Πάνω στην ώρα! Ευχαριστώ, κορίτσια! Οι νικητές θα ανακοινωθούν σύντομα! Μιαμ! Είναι τόσο... Λαχταριστό! Σίγουρα είναι το αγαπημένο μου! Ώρα για σέλφι! Ναι! Ο καλύτερος τρόπος να τελειώσουμε τη σημερινή μας περιπέτεια με το διαβατήριο. Αντίο! Γεια σας, παιδιά! Είδα το πιο φανταστικό όνειρο χθες το βράδυ. Έκανα, λέει, skateboard στα γεμάτα με γκλίτερ δαχτυλίδια του χρόνου. Ήρθατε πάνω στην ώρα. Θα πάμε όλες μαζί σε μια περιπέτεια για skateboard στο διάστημα. Μπορεί η έλλειψη βαρύτητας να είναι πρόβλημα, αλλά θα βρούμε λύση. Θα είναι τέλεια! Μίνι δύναμη! Κοίτα τα δαχτυλίδια, Σάνι. Αν κάνουμε μίνι ταξίδι... Πόλι! Ούψ! Λέω να δούμε τώρα τι γίνεται με τη βαρύτητα. Πόλι! Μισό! Πού είναι η Λάιλα? Οχ, όχι! Μήπως την... Ενθουσιάστηκες λίγο παραπάνω. Σωστά! Θα το διορθώσουμε. Μίνι ταξίδι επιστροφής! Λυπάμαι πολύ, Λάιλα. Ας το ξαναδοκιμάσουμε. Μίνι ταξίδι! Εντάξει, είμαστε όλες εδώ. Ας το κάνουμε. Περίμενε, έχουμε ένα μικρό προβληματάκι. Δεν έχουμε σκέιτ. Οχ, όχι. Δεν το σκέφτηκα ότι δεν είσαστε έτοιμες. Λυπάμαι πολύ. Ξέρετε κάτι, είδα κάτι σκέιτ στη χώρα του μονόκερου. Να τα δανειστούμε. Ναι! Λοιπόν, τα σκέιτ ήταν δίπλα στην τραμπάλα ουράνιο τόξο. Λυπάμαι πολύ που δεν τα βρήκαμε πουθενά. Δεν πειράζει, θα κάνουμε σκέιτ κάποια άλλη φορά. Γεια σας, κορίτσια! Τι σας φέρνει εδώ? Θέλαμε να κάνουμε σκέιτ, αλλά δυστυχώς ξεχάσαμε τα σκέιτ. Ξέρετε, ήλπιζα να σας συναντήσω, επειδή έχω φέρει αυτά εδώ για εσάς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, πριγκίπισσα Ρέιν. Τι λες, να κάνουμε το όνειρό σου πραγματικότητα, Πόλι? Ας το κάνουμε! Μερικές φορές ενθουσιαζόμαστε τόσο πολύ που ξεχνάμε τα απαραίτητα. Ευτυχώς οι φίλες μου πάντα μου δίνουν ένα χέρι βοηθείας. Ή σε αυτή την περίπτωση, ένα ζευγάρι σκέιτ. Λοιπόν, ήρθε η ώρα για να κάνουμε απίθανο σκέιτμπορντ στο διάστημα. Τα λέμε την επόμενη εβδομάδα. Αντίο! Είναι η Αλιάνα. Απόψε στο θεματικό πάρκο έχει διαγωνισμό τραγουδιού. Μιτζι, αυτό είναι φανταστικό! Το ξέρω. Είναι τρελό που μπορείς και λαμβάνεις μηνύματα από το διάστημα. Λέτε να δηλώσουμε συμμετοχή.
Μπορείς να δηλώσεις και εμάς. Ίσως η γιαγιά να το έχει κάνει ήδη. Είστε ήδη στη λίστα, χαμογελαστή φατσούλα. Ναι! Θα πιάσουν τόπο τα μαθήματα τραγουδιού που έκανα το καλοκαίρι. Μπορούμε να παίξουμε αυτό το καινούριο τραγούδι που ετοιμάζουμε. Ώρα να δείξω σε όλους τι αξίζω στα drums. Και εγώ τι αξίζω στην ηλεκτρική κιθάρα. Πάμε λοιπόν. Το θεματικό πάρκο είναι το τέλειο μέρος για να παίξουμε το τραγούδι μας. Μίνι δύναμη. Μίνι ταξίδι. Κορίτσια, είμαι πολύ χαρούμενη που σας βλέπω. Κάτι περίεργο συνέβη και δεν λειτουργεί σωστά ο φωτισμός. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε χωρίς τα φώτα. Κορίτσια, θυμάστε εκείνο τον κήπο με τις κόμπαλες στη χώρα των Λάμα? Δεν θυμάστε που ήταν σαν ένας κανονικός λαχανόκηπος, αλλά φύτρωναν τις κόμπαλες? Α, ναι! Μην ανησυχείς, θα σε βοηθήσουμε εμείς. Έτοιμες, κορίτσια? Βρε καλώστες! Μήπως ήρθατε κι εσείς για την κυπουρική με γκλίτερ? Περίπου. Αναρωτιόμασταν αν θα μπορούσαμε να πάρουμε μερικές δισκομπάλες. Ο διαγωνισμός τραγουδιού στο θεματικό πάρκο θα ακυρωθεί αν δεν κάνουμε κάτι για να φτιάξουμε τα φώτα της σκηνής. Θα ακυρωθεί ο διαγωνισμός! Αποκλείεται! Εμείς τα Λάμα υποστηρίζουμε πολύ τις τέχνες. Πάρτε όσες δισκομπάλες χρειάζεστε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νταν. Έσωσες την κατάσταση. Ορίστε και ένα ξεχωριστό δωράκι για εσάς. Το λατρεύω. Και πάλι σε ευχαριστούμε. Αυτές είναι ό,τι πρέπει για να φωτίσουμε τη σκηνή. Είστε έτοιμες για μερικά ειδικά εφέ? Ναι. Γεια σας, παιδιά! Είμαι η Πόλη! Είμαι πολύ χαρούμενη, επειδή σήμερα θα σας δείξω σε ένα βίντεο πώς θα φτιάξετε βήμα-βήμα ένα σούπερ τέλειο μονόκερο. Ας ξεκινήσουμε, λοιπόν! Ακούστε, αυτός ο μονόκερος είναι ένα τέλειο διακοσμητικό για το δωμάτιό σας ή και ένα υπέροχο δώρο για έναν φίλο. Χρειάζεστε λίγο χαρτόνι και πολλά μικρά διακοσμητικά χαρτάκια. Εγώ θα χρησιμοποιήσω αυτά τα τετράγωνα, υγρή κόλλα και ένα πινέλο. Ξεκινάμε! Για το πρώτο βήμα, χρησιμοποιήστε ανακυκλωμένο χαρτί για να φτιάξετε ένα τρισδιάστατο μοντέλο μονόκερου. Θα σας γράψω τις οδηγίες κάτω από το βίντεο στην περιγραφή, για να φτιάξετε κι εσείς ένα ίδιο. Μόλις ετοιμάσετε το μοντέλο του μονόκερου, τότε είναι ώρα για διακόσμηση. Πρώτα βουτάμε το πινέλο στην υγρή κόλλα και την αλήφουμε πάνω στο μονόκερο. Μετά, παίρνουμε τα χαρτάκια μας ένα-ένα και τα κολλάμε πάνω στο χαρτόνι. Είναι τόσο απλό! Συνεχίστε να κολλάτε τα κομματάκια μέχρι να γεμίσει. Α, αυτό είναι περίεργο. Αυτό το κομματάκι χαρτί είναι πολύ αστραφτερό. Wow! Μοιάζει να έχει κάτι γραμμένο πάνω του. Α, αλλά είναι πολύ μικρό για να το διαβάσω. Για ένα μίνι διάβασμα πρέπει να κάνουμε μια μίνι εξερεύνηση. Επιστρέφω αμέσως! Μίνι δύναμη! Wow! Είναι ένας χάρτης! Αυτό είναι Λάμα, αυτό μονόκερος και ο Κρόνος! Μα φαίνεται υπέροχο! Πρέπει να το δουν η Λάιλα και η Σάνι. Και πάλι μεγάλη! Κορίτσια, πρέπει να έρθετε από εδώ! Βρήκα ένα μικροσκοπικό χάρτη ανάμεσα στα χαρτάκια διακόσμησης του μονόκερου! Ερχόμαστε αμέσως! Αυτός είναι ένας πολύ μικροσκοπικός χάρτης. Ναι! Και κάτι μου λέει ότι είναι γεμάτος με μεγάλες περιπέτειες. Θέλετε να δούμε? Ναι, δεν μπορώ να περιμένω άλλο. Μίνι δύναμη! Έχετε ξαναδεί ποτέ σας μέρη όπως αυτά εδώ? Όχι. Αναρωτιέμαι πώς μπορούμε να πάμε εκεί. Αν και δεν ξέρω πού είναι το εκεί.
Αυτό το λάμα είναι πολύ γλυκούλι! Κοιτάξτε εκεί! Μοιάζει σαν κάποιος να έχει γράψει κάτι! Αυτή είναι η υπογραφή της γιαγιάς μου! Με για το διαβατήριο της περιπέτειας, Πόλη, χρησιμοποιήστε τα σκούτερ! Να περάσετε τέλεια! Με αγάπη, η γιαγιά! Είναι χαρακτηριστικό της γιαγιάς μου να μας αφήνει ένα χάρτη γεμάτο με περιπέτειες! Αυτό πρέπει να είναι, σωστά! Ένας χάρτης με μαγικές περιπέτειες! Ναι! Είμαι πολύ ενθουσιασμένη! Πόλη, πρέπει να βρούμε με ποιο τρόπο θα πάμε σε αυτά τα μέρη! Σίγουρα θα τον βρούμε! Και θα μαγνητοσκοπήσω τις περιπέτειές μας για το blog! Ναι! Κορίτσια! Ώρα για δείπνο! Γρήγορα, κορίτσια! Και πάλι η μεγάλη! Δεν θα πιστέψετε τι ανακαλύψαμε σήμερα! Ένα μικροσκοπικό χάρτη με μαγικά μέρη! Στο επόμενο βίντεο θα σας πω περισσότερες λεπτομέρειες. Τώρα είναι ώρα για πίτσα! Αντίο!